καναλάρχες. Γιατί δώσατε μία παράταση σε σχέση με τα χρήματα που πρέπει να δώσουν οι τσάντες, έτσι. Είναι μία δόση που πρέπει να πληρωθεί. Κάνετε διευκολύνσεις στους καναλάρχες, κύριε Κρατσό. Θα σας πω τι γίνεται. Οι καναλάρχες όφελαν να δώσουν τη δεύτερη δόση μέχρι 31 Ιανουαρίου. Και υπάρχει παράταση να δώσουν τη δόση αυτή μέχρι 15 Ιανουαρίου. Αν θέλουν, αν δεν θέλουν, μπορούν να τη δώσουν και αύριο και μεθαύριο. Όσο είναι διευκόλυνση χρηματική. Διότι οι καναλάρχες έχουν ήδη αρχίσει και πληρώνουν. Και διότι ο νόμος είναι αυστηρός. Έχουμε 400 θέσεις κατ' ελάχιστον πλήρους απασχόλησης, μια πολύ υψηλή, ένα υψηλό κόστος μισθοδοσίας έτσι και αλλιώς. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι πολύ μεγάλη υπηρεσία, ειδικά από πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν έκανε τα πάντα όταν προσπαθούσαμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη απόπειρα αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών. Όταν για πολλά χρόνια κυβέρνησαν μαζί με το Πασό και μάλιστα με ισχυρές κυβερνήσεις, συσπηρώντας περίπου το 90% του εκλογικού σώματος, και ποτέ δεν κατάφεραν ή δεν τόλμησαν να δώσουν άδειες. Όταν οι ίδιοι είχαν αφήσει στα συρτάρια τους τα τέλη χρήσης συχνοτήτων, δεν τα βεβαίωσαν για να τα πληρώσουν οι καναλάρχες. Όταν έκλεισαν την ΕΡΤ για να κάνουν αυτό το διαγωνισμό παροδία, να δώσουν και το δυνατότητα ψηφιακού σήματος στην DGS, στους ίδιους δηλαδή τους καναλάρχες, όταν ποτέ δεν εφάρμοσαν τον ειδικό φόρο διαφήμισης. Επομένως, τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Εμείς και το διαγωνισμό ολοκληρώσαμε και διασφαλίσαμε 2,5 και τώρα έχουμε σε εξέλιξη και το διαγωνισμό για τις 2 αναπομείνα της άδειας. Επομένως, θα πάμε σίγουρα σε 3.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης στο χώρο της τηλεόρασης. Και χρήματα εισπράξαμε από τα τέλη χρήσεων συχνοτήτων και από τον ειδικό φόρο διαφήμισης και βέβαια και από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Και τώρα έχουμε και τις υπόλοιπες άδειες. Πότε εκτιμάτε ότι θα δοθούν αυτές οι άδειες? Κοιτάξτε, βάσει χρονοδιαγράμματος, έτσι επειδή είναι ένας διεθνής διαγωνισμός, δεν ξέρω πόσα σχήματα θα προσέλθουν στη διαδικασία. Αλλά λογικά κάπου προς το τέλος του Μαΐου θα έχει ολοκληρωθεί και αυτή η λογικά, δεν ξέρω, και είναι στο Ισουρού. Κύριε Κρατσό, επειδή μιλάμε και η τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης κινούνται μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας. Και πλέον βλέπουμε την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε αυτό πια, μετά το κλείσιμο της συμφωνίας των Πρεσπών, και να εστιάσει στην οικονομία. Έχουμε έξοδο στις αγορές, το οποίο αμφισβητείται από την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είχαμε και την αύξηση του κατώτατου μισθού, που επίσης αμφισβητείται από την αξιωματική αντιπολίτευση. Για τον κατώτατο μισθό σας λένε δηλαδή, ότι δεν βγήκαμε στις αγορές και δεν είχαμε υπεραπόδοση. Τι, τέσσερις φορές παραπάνω. Συγκρινόμενα τα επιτόκια άλλων χωρών που βγήκαν από το πρόγραμμα, είναι πολύ ψηλότερο το κόστος δανεισμού. Εντάξει. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία πραγματικά στο μίσος της, το οποίο βγάζει ορισμένα στελέχη της, δεν θέλω να πω συνολικά, πραγματικά οτιδήποτε καλό συμβαίνει για τη χώρα ενοχλείται και για τους εργαζόμενους. Δηλαδή η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ πιο σημαντική από όσο νομίζουμε. Καταρχάς είναι η πρώτη και ουσιαστική αύξηση μισθών από το 2009. Να θυμίσω ότι επί εποχής του κυρίου Βρούτσι, η τότε ΓΕΣΕ μιλούσε ότι θα πάμε σε μια αύξηση μισθών το σωτήριο έτος, λέγανε το 2027. Διότι υπήρχε μνημονιακή ρήτρα που έλεγε ότι αυξήσει μισθών θα τις δούμε όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10%. Η χώρα έχει φύγει από τα μνημόνια. Είναι μια χώρα που ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και πραγματικά όπου μπορούμε να δώσουμε περισσότερα σε αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και στην πλειοψηφία των πολιτών, αυτό κάνουμε. Λοιπόν, η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι πολύ σημαντική απόφαση. Δεν αφορά μόνο τις 600.000 των εργαζομένων οι οποίοι τα κλιμάκια τους τα μισθολογικά είναι στα όρια του κατώτατου μισθού. Αφορά και συμπαρασύρει η αύξηση του κατώτατου μισθού και τα 24 επιδοματικές παροχές. Συνολικά 900.000 συμπολίτες μας θα δουν πολύ σημαντική αύξηση της τάξης του 11% και 27,2% που είναι για τους νέους εργαζόμενους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συνδέεται επίσης με αυτή την κατάργηση του επονίδιστου, ντροπιαστικού, ρατσιστικού κατά την άποψή μου νομοθετήματος για τον υποκατώτατο μισθό. Λες και οι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, δεν μπορούν να χειραφετηθούν, δεν οφείλουν, δεν θέλουν να χειραφετηθούν και είναι υποκατώτατοι. Ήταν και ένας λόγος που έφυγαν στο εξωτερικό. Και ήταν και ένας λόγος που είχαμε δεχθεί και πάρα πολλές κρούσεις και καταδίκες κάθε καλοκαίρι στη Γενέβη μέχρι το 2015. Η Ελλάδα μαζί με κάποιες τριτοκοσμικές χώρες όπως η Τανζανία δεχόταν επικρίσεις για το πόσο έχουν επιβαρυνθεί
οι εργασιακές συνθήκες και πώς παραβιάζονται βασικά εργασιακά δικαιώματα. Είμαστε μπροστά σε ένα ντόμινο πολύ θετικών εξελίξεων. Εδώ, ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Ο κατώτατος μισθός, ο οποίος ηρίστου εν παρόδο συμπαρασύρει και το μέσο μισθό. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά στην πράξη όλους μας και βεβαίως είναι και μια πράξη η οποία θα τονώσει και την εγχώρια ζήτηση. Διότι τα χαμηλά εισοδήματα πάντα έχουν αυτό που λέμε στη βιβλιογραφία το propensity, την τάση δηλαδή, να σπωθούν το έξτρα εισόδημα που λαμβάνουν μπρος στην κατανάλωση. Στο θέμα του κατώτατου μισθού έρχεται και ο αντίλογος όμως από την αντιπολίτευση ότι θα μηδενιστεί αυτή η αύξηση λόγω της μείωσης του αφορολόγητου. Δεν ισχύει αυτό, διότι στα όρια τα οποία ισχύουν δεν προβλέπεται αυτό. Και να σας πω κάτι... Το αφορολόγητο το 20. Το 20 βέβαια, ναι. Να σας πω κάτι, ο κατώτατος μισθός έχει να κάνει πάρα πολύ και με τις θεμελιωμένες τριετίες στις οποίες βρίσκεται ο καθένας μας. Και γι' αυτό μέχρι το 12 σε αυτή τη φάση. Μετά αυτό πρέπει σε κάποιους εργαζόμενους είναι πολύ υψηλότερη αύξηση, σε κάποιους άλλους είναι λιγότερη. Αλλά τέλος πάντων, αφού είναι δημοκρατία, θεωρεί ότι αυτό δεν είναι σωστό, να πάει στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν το κατώτατο, τον κατώτατο και να τους πει ότι δεν χρειάζεται να πάρετε αύξηση. Αν μειώσουμε εμείς τη φορολογία στο μεγάλο κεφάλαιο, θα έρθουν τόσες πολλές επενδύσεις και θα ζείτε με χρυσά κουτάλια. Αυτά είναι αστειότητες. Αυτά είναι αστειότητες, αλλά δείχνουν κάτι. Αν με επιτρέπει, κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Αλεξάκη, δείχνουν και τον πολιτικό προσανατολισμό που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως και οι ομοειδεάτες της, όπως ο κύριος Κούρς, όπως ο κύριος Όρμπαν, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φέρει ρυθμίσεις στο εργασιακό πεδίο, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στους εργοδότες να αποφασίζουν αυτοί για το ωράριο εργασίας μόνο μερός, να μειωθεί και να εξαφανιστεί η περιοριακή προσάυξηση. Και βέβαια μια επιδείνωση των εργασιακών συνθήκων. Τα λέω διότι είμαστε εν ώψη και ευρωεκλογών και νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να πολιτικοποιήσουμε και λίγο την κουβέντα. Τι σημαίνει δηλαδή ότι διαφωνώ εγώ στην αύξηση των μισθών, των κατώτατων, σταδιακά και των μέσων μισθών. Και θέλω επίσης να σας πω ότι η κυβέρνηση αυτή, εκτός ότι προσφέρει και ένα πακέτο μείωσης των εργοδοτικών σφορών για τους νέους και τους άνεργους, επίσης είναι και η κυβέρνηση η οποία επαναφέρει τις λογικές συμβάσεις εργασίας. Επομένως θα έχουμε σημαντικές μισθολογικές αυξήσεις. Προφανώς δεν θεωρώ ότι είμαστε σε ένα σημείο, ούτε είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι πρέπει να πανηγυρίζουμε στην πολιτική. Ποτέ δεν πρέπει να πανηγυρίζει. Τα προβλήματα έχουν πάντα εδώ, μεγάλο ποσοστό. Αλλά είμαστε μπροστά σε ένα ντόμινο θετικών εξελίξεων. Πώς θα το κάνουμε? Μάλιστα. Βγήκαμε στις αγορές με πενταετές ομόλογο, υπεραπόδοση. Το βγάζει και ο διεθνής τύπος αυτό και παρακαλώ όσοι κάνουν κριτική να δούνε και τι γράφουν τα δημοσιεύματα. Είχαμε την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών, η οποία πραγματικά φέρνει και δυνατότητες ανάπτυξη αλλά κυρίως πολιτική σταθερότητα στην περιοχή των Βαλκανίων. Δρομολογούνται άλλες εξελίξεις όπως το στεγαστικό επίδομα, από το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους νέους ανθρώπους και τα νέα ζευγάρια. Έχουμε μια σειρά από πάρα πολύ καλές εξελίξεις. Να μείνουμε στην οικονομία και στον τομέα σας, επειδή εσείς ταξιδέψατε και στη ΜΕΚΑ, γιατί οι επενδύσεις είναι και η παραγωγή ταινιών, οπτικοακουστικού υλικού και η χώρα μας, όπως λέμε όλοι, είναι το καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη. Ναι. Δεν το έχουμε αξιοποιήσει όμως, κύριε Κρέτσο. Και θυμάμαι πέρσι που κάναμε τις συνδέσεις για την μικρή τυμπανίστρια. Και το είδα τη σειρά και πραγματικά τα πλάνα και από την Ακρόπολη και από το ναό στο Σούνιο ήταν εξαιρετικά. Μια διαφήμιση. Όμως, γιατί δεν έχουμε περισσότερες παραγωγές στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, γιατί ήμασταν από τις χώρες οι οποίες δεν είχαν οικονομικά κίνητρα να προσφέρουν στους παραγωγούς. Αυτό το πράγμα έχει λυθεί και μπορώ να σας πω σήμερα, επειδή για μας είναι μια διαδικασία συνεχής και το παρακολουθούμε, και θέλω βέβαια επίσης να πω ότι αυτό είναι μια εθνική υπόθεση, χρειάζεται τη συνέργεια όλων και των πολιτικών δυνάμεων και των φορέων και των περιφερειών. Και θέλω να πω ότι ειδικά οι περιφέρειες έχουν ήδη αρχίσει και διαμορφώνουν και τις κατάλληλες δομές. Χθες είχαμε τα εγκαίνια για το Film Office της Περιφέρειας Αττικής. Πριν λίγο καιρό είχαμε στην Κεντρική Μακεδονία, στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, στην Κρήτη. Γνωρίζω ότι στη Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο επίσης η Περιφερειάρχης έχει πολύ καλή σχέση με όποιες έτσι ευκαιρίες προκύπτουν για κινηματογραφικές παραγωγές. Η βιομηχανία αυτή είναι τεράστια. Ανθεί συνεχώς,
το περιεχόμενο, η δίψα για περιεχόμενο είναι, είναι ανηλεής. Στις χώρες έχει εξυγχρονιστεί με... το θεσμικό πλαίσιο. Το θεσμικό πλαίσιο έχει εξυγχρονιστεί. Τι θα έρθει ένας παραγωγός που θα πλέξει στην γραφειοκρατία. Έχουμε τα πιο ανταγωνιστικά κίνητρα να δώσουμε. Είμαστε η μοναδική χώρα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η οποία έχει μια επιδότηση του κόστου παραγωγής κατά 35% με την ολοκλήρωση των γυρισμάτων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα πάρουν τα χρήματά τους πίσω σε 6 μήνες με ένα ηλεκτρονικό αδιάβλητο σύστημα που δεν χρειάζεται διαμεσολάβηση από κανέναν. Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και deadlines ακόμη και προθεσμίες και για τον αρμόδιο υπουργό τον Νίκο τον Παπά. Έχουμε επίσης φορολογική έκπτωση τάξης του 30%. Επομένως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία μπορεί να προσφέρει το πιο ελκυστικό πακέτο για τέτοιου είδους επενδύσεις. Δεν είναι χρήματα τα οποία τα βγάζουμε από την τσέπη μας να τα δώσουμε στους παραγωγούς, διότι η διεθνή βιβλιογραφία δείχνει ότι ένα ευρώ που δαπανάς σε αυτού του είδους τις πολιτικές παίρνεις τουλάχιστον 3-5 πίσω. Άρα υπάρχει και επιστροφή. Βεβαίως, και υπάρχει και πραγματική οικονομία. Διότι αυτή η βιομηχανία απασχολεί δεκάδες επαγγέλματα. Δεν είναι μόνο οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες, οι παραγωγοί. Όχι, όχι μόνο αυτό. Υπάρχει ο ξυλουργός, υπάρχει ο μαράγκος, υπάρχει ο ηλεκτρολόγος, υπάρχει ο ενδυματολόγος, υπάρχει το catering, υπάρχουν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Γιατί μόλις γυρίσατε από το Λος Άντζελες και συναντηθήκατε με κολοσσούς των παραγωγών Αμερικανού. Προετοιμάζετε τίποτα? Προετοιμάζουμε. Κοιτάξτε να δείτε, η παραγωγή. Είναι η τρίτη φορά που πήγα στο Λος Άντζελες σε διάρκεια ενός έτους. Την πρώτη φορά είχαμε πάει μαζί με τον Νίκο τον Παπά, όπου κάναμε και μια προσπάθεια να φέρουμε περισσότερες εταιρείες για την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Είναι η τρίτη φορά σε ένα χρόνο. Την πρώτη φορά όταν είχαμε πάει δεν είχε ξεκινήσει το σύστημα, δεν ήταν στον αέρα του Κάστρι Μπέι της επιδότησης. Σήμερα στο σύστημα έχουμε περίπου 40 αιτήσεις. Έχουμε τώρα 40 αιτήσεις. Έχουμε 40 αιτήσεις και για μεγάλες παραγωγές. Για τα ελληνικά δεδομένα πολύ μεγάλες, ναι. Και για μικρές όμως, διότι αυτό το σύστημα θέλουμε να αποκλείσουμε και τους μικρούς. Είναι μια ευκαιρία και για τις μεγάλες, αλλά και για το ελληνικό ταλέντο να μπορεί να έχει μια υποστήριξη και για τους ανεξάρτητους παράγωγους. Ακριβώς. Ο Λάνθιμος είναι μια ιστορία. Μαστιμά ο Λάνθιμος πάρα πολύ, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ταλαιπωρηθεί, οι κινηματογραφιστές έχουν ταλαιπωρηθεί, διότι δουλεύουν πάντα με πενιχρούς σπόρους, με πάρα πολλές δυσκολίες, γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια, και ο Λάνθιμος είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα, είναι ένας Έλληνας μπορούν να πρωταγωνιστήσουν τη χώρα και δείχνουν πόσο πηγαίο ταλέντο υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Είναι λοιπόν η τρίτη φορά. Την πρώτη φορά που ταξιδέψαμε, απλώς ανακοινώσαμε, ενημερώσαμε ότι γεια σας, υπάρχουμε και εμείς στο χάρτη των χωρών που προσφέρουν κίνητρα και το είδαν έτσι με κάποιο ενδιαφέρον. Τη δεύτερη φορά που επισκέφθηκα το Λος Άντζελες τον Ιούνι, τους είπα τι ακριβώς έχουμε κάνει και πώς προχωράμε και πλέον την τρίτη φορά αυτή την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε αποκαταστήσει, αν θέλετε, μια επαφή. Έχουμε βελτιώσει και εμείς τα δικά μας κίνητρα. Το 25 πήγαμε στο 35 χωρίς ταβάνι και έτσι, όριο επιστροφής. Έχουμε και τα φορολογικά κίνητρα πλέον. Έχουμε επίσης κίνητρα στον αναπτυξιακό νόμο για την κατασκευή υποδομών, διότι αυτό είναι αυτή τη στιγμή κάτι που μας λείπει πάρα πολύ στις υποδομές. Γιατί πλέον αυτό που, για να κλείσω, το ζήτημα δεν είναι αν θα μπει στο χάρτη των χωρών που έχουν κίνητρα να δώσουν και είναι ελκυστικές. Επομένως και ακόμη και για τους πιο μεγάλους κολοσσούς του κινηματογράφου και της τηλεόρασης παγκοσμίως. Το ζήτημα για μας πλέον είναι να αυξήσουμε το capacity μας, τη δυνατότητά μας να φιλοξενούμε και τα πιο απαιτητικά και σύνθετα projects στο συγκεκριμένο πεδίο. Και εδώ είναι χρήσιμη η προσπάθεια που κάνουμε με την σύσταση 13 film offices σε κάθε περιφέρεια της χώρας και στην πορεία και σε 7 μεγάλους δήμους, γι' αυτό μιλάω για συνέργεια. Εδώ είναι πάρα πολύ επίσης σημαντικό, γιατί πρέπει να τονώσουμε πολύ σημαντικά και την εγχώρια οπτικοακουστική βιομηχανία με τις τρεις νέες γραμμές πιστωτικής στήριξης που βγάζουμε. Ένα bridge financing, το οποίο αφορά την παραχώρηση, ουσιαστικά θα παίρνεις ένα χαρτί όταν έχεις την έγκριση από το ΕΚΟΜΕ για την επιδότηση κόστος από τις τράπεζες μετά από έλεγχο, αλλά βέβαια και την ένταξη του κλάδου των οπτικοακουστικών μέσα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 και σε ένα νέο Ταμείο Εγκυοδοσίας Δανείων από το ΤΑΝΕΟ. Είναι μια συνεχής μάχη, θέλει προσεκτικά
βήματα, θέλει τη συνέργεια όλων. Θέλω όμως να σας πω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο, μας γνωρίζουν. Αυτή την φορά, αυτή η επίσκεψη, πραγματικά οι ερωτήσεις ήταν πολύ συγκεκριμένες, πολύ στοχευμένες. Που δείχνουν το ενδιαφέρον πια, έτσι. Έρχονται location scouters. Είναι σίγουρο ότι η Ελλάδα μέσα στο 19 θα φιλοξενήσει πολύ μεγάλα projects και από το Hollywood. Αυτό όμως το οποίο επαναλαμβάνω, επειδή είναι μια βιομηχανία σημαντική, η οποία αλλάζει διαρκώς. Δηλαδή φέτος, ας πούμε, έχουμε μια πολύ σημαντική αλλαγή, ότι όπως έχουμε το Netflix, το οποίο το ξέρει πλέον ο κόσμος στην Ελλάδα, έχει αυξάνει τη διείσδυσή του. Είναι πολύ διαδεδομένο. Φτιάχνει τέτοιες πλατφόρμες και NBC Universal και η Disney. Ενδιαφέρεται να μπει η Apple. Υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία θα αφορά μίνι τηλεοπτικές σειρές του δεκάλεπτου, για να μπορεί ο κόσμος να τις βλέπει από το κινητό, διότι η τάση δείχνει ότι όταν θες να δεις ένα feature, κάτι μακράς διάρκεια, συνήθως θέλεις τη μεγάλη οθόνη, αλλά επειδή η χρήση του κινητού είναι πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο συχνή, υπάρχει δίψα και περιεχόμενο για πολύ έτσι, μικρά έτσι, TV series κτλ. Τα οποία, και θέλω να πω, και η ΕΡΤ έχει ήδη προμηθευτεί, έχει κάνει τέτοιου είδους μισθώσεις. Η ΕΡΤ έχει κάνει, αν θέλετε, έχει διαβάσει τα σημάδια των καιρών και γι' αυτό επενδύει τόσο πολύ και στην υβριδική τηλεόραση. Συζητάει και με τον BBC για μια συνεργασία όχι μόνο στην αγορά περιεχομένου, αλλά και για το development. Δηλαδή να φτιάξουμε κι εμείς ένα νέο μοντέλο, ένα νέο προϊόν, το οποίο θα βγάλει και το ελληνικό ταλέντο προς τα έξω. Και τέλος, η μεγάλη μας, έτσι, αυτή τη στιγμή προσπάθεια είναι, η έμφαση τώρα είναι στο να στήσουμε και ένα επενδυτικό ταμείο για την επένδυση σε οπτικοακουστική παραγωγή, αλλά και για την επένδυση στην, σε σενάρια, σε νέα projects τα οποία πρέπει να αναπτυχθούν. Να δοθούν τα κίνητρα και να αναπτυχθούν. Κύριε Χρήστο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Σήμερα πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση. Θα συνδεθούμε με το εφετείο, όπου εκεί βρίσκεται ο Ηλίας Κούκος.